Προηγουμένως, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε λίγο με τον τουρισμό, μια που ανοίγει κιόλας το Σάββατο 15 Μαΐου. Ξεκινάνε ο τουρισμός. Για μας εδώ στη Λέσβο ξεκινάει και λίγο νωρίτερα, και αυτό είναι ευχάριστο και ένα έτσι καλό σημάδι. Μας αναπτερώνει και το ηθικό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο τουριστικός πράκτορος, ο κύριος Λευτέρης Καραμπλιάς. Καλημέρα, κύριε Καραμπλιά, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κυρία Χατζηγεωργίου. Μια χαρά, εσείς τι κάνατε? Καλά είμαστε. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ανοίγει ο τουρισμός και στη Λέσβο 14 Μαΐου μάλλον, και μια μέρα νωρίτερα δηλαδή εμείς. Εσείς τι πληροφορίες έχετε, κύριε Καραμπλιά? Πώς θα είναι οι πρώτες αυτές πτήσεις που έρχονται από το Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Σωστά. Να πω και εγώ ότι είναι σίγουρα ευχάριστο, mm-hmm. είναι τουλάχιστον υποσχόμενο, mm-hmm. αλλά δεν είναι ένα τετελεσμένο γεγονός, με την έννοια ότι η πτήση σημαίνει πρώτη θα έρθει και πως θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Mm-hmm. Αλλά όπως έλεγα πριν από λίγες μέρες, το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν αυτές οι λίγες πτήσεις για να πούμε ότι ανοίγει ο τουρισμός. Γιατί το ανοίγει ο τουρισμός σημαίνει ότι μπαίνουμε σε φουλ δραστηριότητα. Μπορεί να μην έχουμε πολλή κίνηση, αλλά θα έχουμε κάποια κίνηση. Αυτή τη στιγμή με πτήσεις μία ή δύο την εβδομάδα μιλάμε για πολύ λίγα πράγματα. Πολύ μικρή δραστηριότητα δηλαδή. Πάρα πολύ μικρή, που δεν την αντέχει κανείς. Δεν περνάνε, σίγουρα δεν στέκουν τα ξενοδοχεία. Δεν ανοίγουν ξενοδοχεία με μία πτήση. Και αυτά τα λίγα που θα ανοίξουν θα έχουν πολύ λίγο κόσμο μέσα. Το ένα είναι αυτό. Δεν στέκονται οικονομικά όλες οι δραστηριότητες που υπάρχουν γύρω από τον τουρισμό. Εστιατόρια, μπαρ, mini market, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό δεν μπορεί να σταθεί. Ναι. Και δεν είναι και ευχαριστημένοι πελάτες βέβαια, έτσι, γιατί όταν πάμε σε ένα μέρος και είναι ελάχιστος ο κόσμος, κλειστά τα περισσότερα μαγαζιά, δεν είναι ότι καλύτερο. Όχι, δεν είναι. Ευελπιστούμε λοιπόν σε κάτι πιο καλό, δηλαδή στο να ξεκινήσουν όλες οι εταιρείες, στο να έρχονται τα αεροπλάνα γεμάτα, που είναι βασικό και αυτό. Να εστιάσουμε λίγο στα πρώτα αεροπλάνα. Τα πρώτα αεροπλάνα, ναι. Έχει προγραμματιστεί αυτή τη στιγμή ένα αεροπλάνο για τις 14 τιμνές, όπως λέγαμε. Ναι. Θα έρθει 5.30 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Mm-hmm. Αυτής της Παρασκευής. Mm-hmm. Θα κάνει το δρομολόγιο Βρυξέλλες Μυτιλίνη και στην επιστροφή περνάει από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Για να είμαστε ειλικρινείς, η Θεσσαλονίκη είναι αυτή που κινεί αυτή την πτήση. Να το πω πολύ απλά, δηλαδή ότι η Θεσσαλονίκη έχει τον περισσότερο κόσμο μέσα. Εμείς έχουμε ελάχιστο κόσμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 20-25 άτομα. Μάλιστα. Τα οποία όμως βέβαια θα. Φαντάζομαι ότι αυτοί που υπολόγισαν, που εκτίμησαν ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι πτήσεις, υπολογίζουν σίγουρα ότι θα έχουν κρατήσει τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Κάποια μικρά καταλήματα υπάρχουν, κάνα δύο ξενοδοχεία είναι διαθέσιμα, είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Υπάρχουν κόσμος βέβαια που έρχεται και βρίσκει καταλήμα από μόνος του ή που έχει γνωστούς κτλ. Ξέρετε, αυτοί που παίρνουν μόνο πτήση και όχι πακέτο ολόκληρο. Μάλιστα. Οπότε έρχονται εδώ, βρίσκουν κάποιο ξενοδοχείο, έχουν κάποιους γνωστούς. Με λίγα λόγια ξεκίνησε κάτι, αλλά επαναλαμβάνω είναι λίγο. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Είναι λοιπόν η πρώτη πτήση που προγραμματίζεται. Υπάρχει μία δεύτερη που θα είναι την επόμενη Παρασκευή. Mm-hmm. Αν και με πολύ μεγάλη επιφύλαξη βλέπω αυτή τη στιγμή στο σύστημα, γιατί είμαι μπροστά στον υπολογιστή μου και βλέπω στο σύστημα ότι προγραμματίζεται μία πτήση και για τη Δευτέρα. Το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Για βλέπω την στο πρόγραμμα. Ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, 17, μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό και απλώς το αναφέρω σε εσάς, το αναφέρω βέβαια στο ραδιοφωνό σας, ναι. Αλλά είναι κάτι που θα επαληθευτεί τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, έχει κρατήσει η πτήση αυτή, μπορείτε να δείτε, να το δείτε αυτό. Όχι, δεν μπορώ αυτή δεν να, δω, να το δούμε, αλλά μάλιστα. Πολύ σύντομα θα ξέρω, μπορεί mm-hmm. να ξέρω και απόψε. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσουμε σε αυτό που είναι ανακοινωμένο επίσημα και mm-hmm. που είναι η πτήση από το Βέλγιο. Κάθε Παρασκευή από τώρα και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα. Η οποία θα είναι πάντα σε συνδυασμό με ένα άλλο προορισμό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όπως γινόταν και τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή πτήσεις από Βέλγιο με μια δυναμικότητα 80 έως 100 θέσεων με προορισμό τη Μυτιλίνη, mm-hmm. Σταματούσαν και σε ένα δεύτερο αεροδρόμιο. Αυτό θα γίνει και φέτος. Μάλιστα. Ελπίζουμε οι 80-100 θέσεις που παίρναμε από το 19 και πιο πριν,
πριν ξεσπάσει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, να υπάρχουν ακόμα και να γεμίζουν. Πολύ ωραία. Το ευχόμαστε λοιπόν. Μετά από αυτούς υπάρχουν οι Ολλανδοί. Η επόμενη δηλαδή αγορά που αναμένουμε να ανοίξει και από τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει γενικά τις τελευταίες εβδομάδες, η επόμενη αγορά είναι οι Ολλανδοί, οι οποίοι βλέπω προς το παρόν να ξεκινάει μια πτήση 31 Μαΐου από την Κορέντον. Μάλιστα. Μια εταιρεία γνωστή στην Λέσβο. Είναι μια από τις τρεις. Είναι η Κορέντον, η TUI και η Sunweb. Μάλιστα. Βλέπω για την TUI ακρατήσεις 1η του μηνός, 1η Ιουνίου. Άρα δηλαδή ξεκινάμε 31. Ξεκινάμε 31 με Μαΐου, με 1η Ιουνίου θα είναι οι πρώτες πτήσεις από Ολλανδία. Ωραία. Και η Sunweb. Sunweb παραμένουμε σε αυτό που είχε ανακοινώσει πριν από 1,5-2 μήνες, ότι η πρώτη της πτήση θα πραγματοποιηθεί μετά τις 13 Ιουλίου. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό νέο βέβαια για το νησί. Θα θέλαμε να ξεκινήσουν, να μπορούσαν να ξεκινήσουν και εκείνοι αυτές τις ημερομηνίες του Μαΐου, ας πούμε, ή έστω μέσα στον Ιούνιο. Ίσως αλλάξει αυτό ή όχι. Μακάρι, δηλαδή. Το εύχομαι. Θα μπορούσε να αλλάξει, αν το κλίμα αλλάξει. Φαντάζομαι ότι ο λόγος που η εταιρεία αυτή ανακοίνωσε νωρίς κιόλας ότι δεν θα πετάξει έχουν να κάνουν με το ότι οι κρατήσεις, όπως και όλων οι κρατήσεις, ακόμα και σήμερα είναι ελάχιστες. Ποιες άλλες αγορές ανοίγουν μέσα στο Μάιο? Δεν περιμένουμε κάτι άλλο, καταλαβαίνετε. Όχι, όχι, δεν περιμένουμε τίποτα. Ωραία. Στο Μάιο μέσα στον Ιούνιο. Μέσα στον Ιούνιο λοιπόν. Ωραία, οι Ολλανδοί. Περιμένουμε τους Εγγλέζους. Οι Εγγλέζοι πότε? Οι Εγγλέζοι, η εταιρεία η Jet2 Holidays είναι αυτή που δραστηριοποιείται στο νησί. Μάλλον θα δραστηριοποιηθεί. Δηλαδή, όχι. Είχε πρόγραμμα και πέρσι, το οποίο λόγω των περιστάσεων ακυρώθηκε. Όπως σχεδόν όλα τα προγράμματα. Έχει λοιπόν προγραμματίσει την πρώτη της πτήσης 25 Ιουνίου. Ναι. Είναι η εταιρεία που θα πάει κόσμο και, κόσμο και στην Ερεσό και στις υπόλοιπες περιοχές. Είναι αργά 25 Ιουνίου, να τολμήσω να πω. Για φυσιολογικές συνθήκες και για περιπτώσεις όπως πριν από το 19 είναι σίγουρα αργά. Η σεζόν σε εμάς ακόμα και σαν προορισμό, δηλαδή μικρό τουριστικά όπως είναι η Λέσβος, γιατί δεν ήμασταν ποτέ. Καλά, ανοίγει Απρίλη μήνα, εντάξει. Ανοίγει Απρίλη μήνα, πρώτα με τους bird watchers, αυτούς που λέμε κοινώς πουλάκιδες, και μετά από τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, αρχές Μαΐου, ξεκίναγαν κανονικά όλοι οι operators. Μάλιστα. Ειδικά οι Ολλανδοί ξεκίναγαν πραγματικά νωρίς. 15 μέσα Απριλίου ξεκίναγαν. Τώρα 24 Ιουνίου είναι αργά. Υπό τις δεδομένες συνθήκες όμως που επικρατούν με τον κορονοϊό, έστω και 25 Ιουνίου είναι κάτι. Είναι κάτι. Να πω κάτι, μια παρατήρηση για τους Άγγλους. Διάβαζα μια είδηση την περασμένη την Παρασκευή, προχθές πότε ήταν, ότι ο υπουργός, δεν ξέρω ποιος υπουργός, μεταφορών της Αγγλίας, ανακοίνωσε ότι ποιες χώρες είναι πράσινες, ποιες χώρες είναι κόκκινες, ποιες χώρες είναι πορτοκαλί. Και η Ελλάδα δεν είναι στις πράσινες χώρες, είναι στις πορτοκαλί χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι Άγγλοι τουρίστες που θα επιλέξουν να έρθουν τώρα στη χώρα μας θα παραμείνουν μετά σε καραντίνα για 10 μέρες. 15. Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, υποθέτω. Είναι, όχι, είναι σίγουρο ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι όλοι όσοι έρχονται εδώ έχουν το ελεύθερο ή τον ελεύθερο χρόνο να διαθέσουν 7 ή 14 μέρες για διακοπές και μετά άλλες 10 μέρες και καραντίνα. Για καραντίνα. Είναι και αποτρεπτικό για λόγους ψυχολογικούς. Δηλαδή αλλιώς αισθάνομαι εγώ όταν αποφασίζω να πάω σε μια πράσινη χώρα, έτσι όπως τη χαρακτηρίζουν οι Εγγλέζοι, και αλλιώς να πάω σε μια πορτοκαλί χώρα. Αυθόρμητα μου γεννιέται ένα συνέστημα αμφιβολίας. Μήπως τυχόν κολλήσω, μήπως τυχόν έχω θέματα, μήπως. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Αλλά υποθέτω ότι αυτό. Όμως είναι κάτι που το ανακοίνωσαν οι Εγγλέζοι πράγματι και αναθεωρείται κάθε 3 εβδομάδες, για να ξέρετε. Α, οπότε μέχρι τέλος Μαΐου μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Ναι, μπορεί να αλλάξει, βέβαια, μπορεί να αλλάξει. Μάλιστα. Κάθε 3 εβδομάδες θα αλλάζει. Δεν είναι η Ελλάδα, όχι. Από την άλλη μεριά, βέβαια, έχουν ανακοινώσει οι Εγγλέζοι, και αυτό είναι λίγο περίεργο, ότι 5 νησιά στην Ελλάδα είναι πράσινα. Ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν το ένα αναιρεί το άλλο ή αν ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή να έρθει κάποιος και επειδή θα έχει πάει στη Ρόδο, γιατί μιλούν τα 5 νησιά που αναφέρουν, είναι όλες τυχαίως τα μεγάλα βέβαια. Ναι, ποια? Κρήτη, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος και Κέρκυρα. Αυτά είναι πράσινα νησιά, δεν έχουν κρούσματα δηλαδή? Έτσι θεωρούν οι Εγγλέζοι. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Είναι μεγάλα νησιά σίγουρα. Ας μην το σχολιάσουμε. Έχουν περισσότερο οικονομικό ενδιαφέρον για τους tour operators, για τις εταιρείες. Αυτό ναι. Αυτό το δέχομαι. Αλλά ότι είναι πράσινα περισσότερο από ότι είναι, ας πούμε, η Λέσβος ή η Σάμος, δεν το βλέπω τόσο πράσινα. Ναι. Ναι. Σωστά. Στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχουμε τόσο πολλά κρούσματα όπως έχουν άλλο, ας πούμε. Ωραία. Μέσα στον Ιούνιο λοιπόν περιμένουμε, όπως είπατε, 25 Ιουνίου να ανοίξει και η Αγγλική αγορά. Και τι γίνεται με τις υπόλοιπες αγορές, κύριε Καραμπλιά? Έχουμε και άλλες αγορές, ναι. Μόνο η Σκανδιναβική αγορά παραμένει μετά, από την οποία περιμένουμε λογικά 3 πτήσεις.
και η οποία υπολογίζουμε ότι και αυτή κάποια στιγμή μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσει. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα. Mm-hmm. Ακούω ότι ανακοινώνονται σε άλλα νησιά, δηλαδή έχουν πάρει μπρος και οι Σκανδιναβοί, mm-hmm. οι οποίοι γενικά είναι πιο επιφυλακτικοί στις αποφάσεις που παίρνουν, mm-hmm. και είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουν σήμερα, αύριο θα το κάνω πράσινο Πορτογαλί. Mm-hmm. Είναι πιο σταθεροί σε αυτό που ανακοινώνουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει κάτι σε εμάς. Αλλά υπολογίζουμε ότι με δεδομένο των συνθηκών που διαμορφώνεται και με τους εμβολιασμούς, μέσα στον Ιούνιο θα πρέπει να ξεκινήσουν και αυτοί. Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, μιλάμε για οι περισσότερες πτήσεις, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο και ό,τι μείνει αρχές Ιουλίου πια. Λογικά αυτό περιμένουμε, ναι. Να ρωτήσω πόσες συνολικά περιμένουμε, ας πούμε, να έχουμε εβδομαδιαίως πτήσεις. Πρέπει σε να είναι γύρω στις 10. 10 πτήσεις σε full season. Ναι, μάλιστα. 3 σκανδιναβικές, αν οι Ολλανδοί πετάξουν και 3, είναι άλλες 3. Είναι 3 και οι Εγγλές και κάνουν 9 και μία οι Βέλγοι και 10. 10 πτήσεις. Αλλά στην εβδομάδα. Να σας πω κάτι, δεν μετράμε ποτέ την επιτυχία ή την αποτυχία μιας περιοχής και την αισιοδοξία μας ή μη από το πόσες είναι οι πτήσεις. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητος αυτός ο υπολογισμός, με την έννοια ότι μπορεί να έχουμε 10 πτήσεις και να είναι άδειες, ναι. ή μπορεί να σταματούν όλες σε ένα άλλο νησί, που σημαίνει ότι οι θέσεις που προορίζονται για μας είναι οι μισές από τα αεροπλάνα. Mm-hmm. Και είναι άλλο να έχουμε 8, ας πούμε, πτήσεις και να είναι όλες μόνο για Λέσβο. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι θέμα θέσεων και μάλιστα κατηλημένων θέσεων μέσα στα αεροπλάνα και όχι ακριβώς πτήσεων. Γιατί πολλοί τις μετρούν πόσες πτήσεις είχαμε πέρσι, πόσες φέτος, άρα είμαστε κάτω, είμαστε πάνω. Δεν είναι έτσι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καραμπλιά. Γενικότερα πάντως, έχετε τη δυνατότητα να δείτε αν οι πτήσεις που έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν στη Λέσβο, υπάρχει ενδιαφέρον, έχουμε κρατήσεις? Είπαμε οι δύο ότι οι βελγικές, οι πρώτες. Όχι, δεν είναι καλές κρατήσεις μέχρι τώρα, πως δεν είναι πουθενά στην Ελλάδα. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Λέσβος παρουσιάζει μία πτώση σε σχέση με το 19 πάντα, όχι με το 20. Ας το 20 δεν υπολογίζεται. Ναι, δεν πρέπει να θεωρηθεί αμέσως μέσων σύγκρισης. Ένα στοιχείο σοβαρό. Ναι. Σε σχέση τύπο με το 19, η Λέσβος είναι αυτή τη στιγμή πίσω 75% σε κρατήσεις. Γιατί, τι φταίει γι' αυτό, φταίει κάτι? Ο κορονοϊός βέβαια. Ο κορονοϊός, μάλιστα. Το 19 δεν είχαμε, τώρα έχουμε κορονοϊό. Αυτό έχει πλήξει όχι μόνο τη Λέσβο, όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και εμείς είμαστε πίσω αυτή τη στιγμή 75%. Δεν σημαίνει πάρα πολλά ή και μπορεί να σημαίνει. Η κυβέρνηση είχε βάλει στόχο στις αρχές της χρονιάς φέτος να πάμε γύρω στο 50% από το 2019. Mm-hmm. Να είμαστε δηλαδή 50% κάτω. Ναι. Για πολλά από τα νησιά από τα οποία κυρίως η κυβέρνηση φιλοδόξει να λύσει οικονομικούς περιμένει και ενδιαφέρεται, είναι τα μεγάλα νησιά. Για μας τώρα ένα νούμερο τέτοιο μάλλον είναι ανέφικτο. Να σας πω γιατί. Το 2019 συνολικά το νησί της Λέσβου δέχτηκε γύρω στις 60.000 τουρίστες που ήρθαν με πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό, ναι. από την Ευρώπη. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι με τις προβλέψεις της κυβέρνησης θα έπρεπε να ήμασταν ευχαριστημένοι αν φέτος κάνουμε 30.000 άτομα, λοιπόν, τα μισά. Δείτε κάτι τώρα. Εμείς πέρσι, στη μεγάλη μας ζημιογόνα χρονιά, κάναμε συνολικά 3.100 άτομα, ναι. από τα 60. Ναι. Ακόμα και αν τα διπλασιάσουμε ή τα τριπλασιάσουμε φέτος, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να φτάσουμε τις 30.000. Όχι. Νομίζω δεν πρέπει να τα εξαπλασιάσουμε. Να τα δεκαπλασιάσουμε. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, άρα δηλαδή θα φτάσουμε στις 10-12.000, κάπου εκεί. Να το πω έτσι απλοϊκά, χλωμό το βλέπω. Α, ούτε και το 12 δηλαδή είναι. Και δύσκολο. Το 12 δύσκολο. Δύσκολο γιατί δεν φτάνουν, ακόμα και με τις φτύσεις που έχουμε, αν είναι γεμάτες, που δεν θα είναι. Έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο, κύριε Καραμπλιά, από τους Έλληνες ίσως τουρίστες? Θα το έλεγα αν οι Έλληνες τουρίστες είχαν την οικονομική δυνατότητα που έχουν οι Ευρωπαίοι. Δυστυχώς μετά από ένα χρόνο ανεργίας, με κλεισμένα μαγαζιά, με lockdown, με μια ψυχολογία στα τάρταρα και με πρώτη άμεση προτεραιότητα δηλαδή των Ελλήνων να ανοίξουν οι δουλειές τους, να ξαναβρούν δουλειά και να ξεφύγουν από τα 500 ευρώ το μήνα ή τα 400 επίδομα, δεν μπορούν να θεωρηθούν σοβαρός παράγοντας εισρωής τουριστικού συναλλάγματος, ας πούμε, στη Λέσβο. Mm-hmm. Δεν είναι. Θα είναι, αν είναι, θα είναι κάποιοι από συνταξιούχοι που έρχονται με τα κοινωνικά προγράμματα, με τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Που και πάλι δεν είναι πολύ δημοφιλής η Λέσβος σε αυτά τα προγράμματα. Ναι. Ο ελληνικός τουρισμός είναι πάντα πολύ σημαντικός για προορισμούς
όπου υπάρχει ήδη μια υποδομή από τους ξένους, είναι τα ξενοδοχεία ανοιχτά. Ξέρετε, οι Έλληνες έρχονται ένα διάστημα έτσι πολύ περιορισμένο, Ιούλιο-Αύγουστο, θα ήταν μια καλή βοήθεια φέτος, γιατί τότε είναι που τα μαγαζιά μας, τα ξενοδοχεία μας θα δουλέψουν. Αλλά δεν το βλέπετε. Αλλά δεν είναι τόσοι πολλοί για να πούμε ότι μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό. Θα ήταν μια καλή αγορά οι Τούρκοι, αλλά δεν θα ανοίξουν από τη φαίνεται. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση μου. Ναι. Τι γίνεται με την Τουρκία, τι πληροφόρηση έχουμε, δεν θα ανοίξει καθόλου φέτος? Η Τουρκία μέχρι στιγμής είναι σε αυστηρό lockdown, από ό,τι ξέρετε. Ναι. Lockdown μάλιστα Σουλτάνου, που αποφασίζουμε και διατάζουμε. Ναι, το οποίο έχει επιτυχία, γιατί εγώ από εκεί κρίνω ένα lockdown. Όχι, όχι, δεν αν δεν έχει επιτυχία. Δεν έχει επιτυχία, όπως αν δεν έχει επιτυχία, όσο αυστηρό και να είναι. Δεν ξέρουμε αν έχουν επιτυχία ή όχι, να πούμε την αλήθεια. Είναι άλλοι παράγοντες που καθορίζουν ναι. το πώς διαμορφώνεται. Τη Κίνα στο lockdown είχε μια επιτυχία, θα έλεγε κανείς. Τη Κίνα στο lockdown, ναι. Είχε, αλλά είναι Κίνα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι Κίνα. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, οι Τούρκοι είναι Τούρκοι, είμαστε λαοί που τα lockdown έτσι μας κάνουν να νιώθουμε πιο πολύ φυλακισμένοι παρά προστατευμένοι. Εντάξει, δεν είναι και παράλληλα. Η κυρία εδώ έδειξε ότι το lockdown τελικά δεν προσέφερε πολλά πράγματα και δεν νομίζουμε ότι θα προσφέρει και κάτι στην Τουρκία. Εξάλλου, το πώς διαμορφώνεται τελικά η εικόνα της χώρας προς τα έξω και αν ανοίγει ή δεν ανοίγει στον τουρισμό δεν καθορίζεται από τις κυβερνήσεις, ξέρετε τόσο. Μπορεί να λέμε, εμείς είμαστε COVID free. Ναι. Μπορεί να λέμε ότι έχουμε νικήσει τον ιό. Το θέμα είναι τι λένε οι ξένοι. Ναι, σωστά. Να επαναλάβω αυτό που είπα τις προάλλες. Ότι όταν μια κυβέρνηση ανακοινώνει ανοίγουμε τον τουρισμό, δεν ανοίγει τον τουρισμό. Τον τουρισμό τον ανοίγουν οι ξένοι που αποφασίζουν αν θα έρθουν εδώ ή όχι. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που λέτε τώρα. Η κυβέρνηση ανοίγει, γιατί έχει τη δικαιοδοσία για το δικαίωμα και την υποχρέωση να το κάνει, ανοίγει τα μαγαζιά. Δηλαδή αν εγώ έχω ένα μαγαζί στην αγορά και αποφασίσω, γιατί κουράστηκα πια να το βλέπω κλειστό, να πάω το πρωί και να ανοίξω το μαγαζί μου και να βγάλω τα πράγματα στη βιτρίνα, δεν ανοίγω το εμπόριο. Το μαγαζί μου άνοιξα. Το εμπόριο θα ανοίξει όταν θα αρχίσουν να μπαίνουν οι πελάτες μέσα στο μαγαζί μου. Το ίδιο και με τον τουρισμό. Εμείς ανοίγουμε τώρα, λέμε. Ανοίγει ο τουρισμός με μεγάλα πρωτοσέλιδα και ανακοινώσει την τηλεόραση. Αλλά οι Εγγλέζοι αποφάσισαν ότι όποιος έρθει εδώ για να έρθει μετά θα έχει περιορισμούς. Στην ουσία δηλαδή οι Άγγλοι για τον τουρισμό για την Ελλάδα δεν τον ανοίξαν ακόμα. Πιθανόν να τον ανοίξουν για κάποια συγκεκριμένα νησιά. Αυτά που λέγαμε πριν. Και κάτι άλλο τώρα. Λέμε ανοίγουμε τον τουρισμό, εντάξει, γιατί λες είπαμε ποια είναι τα δεδομένα. Τι γίνεται στα άλλα νησιά, τι πληροφόρηση έχετε, ας πούμε, στη Σάμο. Εντάξει, Σάμος Βόρειο Αιγαίο βέβαια θα μου πείτε. Ένα από τα ίδια. Η Σάμος είναι λίγο καλύτερα από εμάς. Η Σάμος μόλις προχθές ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων από το Ισραήλ, μια πτήση από το Ισραήλ. Η Σάμος γενικά ήταν καλύτερη από εμάς. Πάντα. Τον καιρό που εμείς κάναμε 60.000 αφήξεις το χρόνο, η Σάμος έκανε 120-130. Μάλιστα, άρα δηλαδή είναι στο διπλάσιο από εμάς. Ναι. Είναι στο διπλάσιο. Εξακολουθεί όμως και η Σάμος να έχει προβλήματα όπως έχουν όλα τα νησιά και κυρίως τα μικρά. Δηλαδή και η Σάμος πληρώνει με τουριστική μεγαλοσύνη των 5 νησιών που σας ανέφερα πριν. Γιατί ο κινητήριος μοχλός στον τουρισμό στην Ελλάδα και εκεί που δίνουν όλη βάση τελικά, ντόπιοι και ξένοι, είναι τα μεγάλα νησιά. Ναι. Εμείς απλώς συμπληρώνουμε το παζλ. Ωραία. Τι βλέπουμε λοιπόν στα μεγάλα νησιά? Από γενικώς το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα πλημμυρίσει η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Σαντορίνη. Θα πλημμυρίσουν τα νησιά αυτά? Όχι βέβαια, κανένας δεν περιμένει να πλημμυρίσουν. Σας είπα και πριν, ναι. Η εξαγγελία της κυβέρνησης και φιλοδοξίας του Πρωθυπουργού τι είναι θα να έχουμε. Πάμε στο 50% 19. Τι θα αυτό έχουμε δηλαδή το Σαββατοκύριακο σε αυτά τα νησιά? Θα ξεκινήσει κάτι να κινείται, ας πούμε? Μα έχουν ξεκινήσει τα έχουν νησιά. Ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα. Οι πτήσεις έχουν ξεκινήσει. Στην Κρήτη υπάρχουν πτήσεις από τις 2 του μηνός. Ναι. Γίνονται. Μάλιστα. Απλά η κινητικότητα δεν είναι αυτή που περιμέναμε. Όχι, δεν είναι και δεν θα είναι φέτος. Δεν υπάρχει ανάκαμψη για το 2021 αν αυτό προσδοκούν κάποιοι. Από το 2022 και βλέπουμε δηλαδή. Από το 2022, ακούστε, θεωρητικά εάν ο κορονοϊός πάει εκεί που πρέπει να πάει, με την έννοια ότι με τους εμβολιασμούς και την ανοσία που... Ναι. Με ανοσία της αγγέλης που προσδοκούμε. Όλες οι κυβερνήσεις, κάποια στιγμή θα σταματήσει να είναι μια πανδημία, θα είναι μια... ένας ιός που θα κολλάνε όπως κολλάει η γρήπη ή τόσες άλλες, αλλά θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι όμως αυτό. Όταν πια βγουν οι μάσκες από τα πρόσωπά μας, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για κανονική ανάκαμψη. Μάλιστα. Κύριε Καραμπλιά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.